Καλησπέρα, coach. Μεγάλη νίκη για την ομάδα σου. Μια ανατροπή από ένα κακό σετ. Θα ήθελα το σχολείο σου. Πράγματι ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη, μπορώ να πω, απέναντι σε έναν αρκετά καλό αντίπαλο. Αξίζουν συγχαρητήρια πολλά στα κορίτσια, διότι αν εξαιρέσουμε και ξεχάσουμε το πρώτο σετ που εθνιδιαστήκαμε και δυστυχώς δεν ήμασταν καλά σε τίποτα, ούτε τακτική κλπ. Καταφέραμε μετά και ισορροπήσαμε το παιχνίδι, κάναμε πιστεύω μετά αυτό που θέλαμε στο γήπεδο και καταφέραμε και κερδίσαμε. Ήταν μεγάλη νίκη και μπράβο στα παιδιά. Αξίζουν αυτά τα παιδιά πολλά συγχαρητήρια. Βρίσκεσαι λίγο χρόνο στην ομάδα. Ναι. Βλέπεις ότι έχει πάρα πολύ θέληση. Θα έχουν θέληση αυτά τα κορίτσια. Θα ήθελα το σχόλιο σου για την συνέχεια. Πράγματι, στην ομάδα έχω τέλος Αυγούστου, όπου μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ανέλαβα και πρώτος προπονητής στην ομάδα. Πράγματι, εκείνο το οποίο διέκρινα από την αρχή και διακρίνω ακόμη και τώρα είναι ότι τη δίψα και τη θέληση που έχουν αυτά τα παιδιά για δουλειά και πόσο πράγματι αγαπούν αυτό που κάνουν και θέλουν πάντα να είναι νικητές. Γι' αυτό συνέχεια τα επαινώ, θέλω να τα επαινώ, διότι είναι παιδιά τα οποία αξίζουν, δουλεύουν πάρα πολλές ώρες μέσα στο γήπεδο. Δουλεύουμε σχεδόν κάθε μέρα, κάνουμε 2 με 2,5 ώρα προπόνηση κάθε μέρα. Γι' αυτό ό,τι έχουν καταφέρει, μπράβο τους σε αυτά τα παιδιά και σε αυτούς που είναι πίσω από αυτά τα παιδιά. Τον κύριο Πρόεδρο. Τον οποίο θα έχουμε μαζί μας λογικά στη συνέχεια. Το μεγάλο μας χορηγό, διότι μας στηρίζουν πάρα πολύ και έχουμε αυτή την καλή συνέχεια στην ομάδα. Κύριε Κατσιγιάννη, ένα τελευταίο σχόλιο για το επίπεδο του βόλεϊ στην Κύπρο. Θα μπορούσα να πω ότι επειδή πρώτη φορά αντιμετωπίζω αυτό το πρωτάθλημα, διότι τα προηγούμενα χρόνια ήμουν προπονητής στην Ελλάδα σε ομάδα Α1 ανδρών. Τη Λαμία. Ναι. Μπορώ να πω ότι το επίπεδο του βόλεϊ εδώ στην Κύπρο και ειδικά το γυναικείο επίπεδο βρίσκεται αρκετά καλά, διότι όπως γνωρίζετε όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί με 3 ξένες. Έχει ανέβει το επίπεδο και μέρα με τη μέρα βλέπουμε όλο και πιο πολλά καλύτερα πράγματα. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην ομάδα σου. Και θα τα πούμε σίγουρα σε μια μετάδοση ξανά.